Γράφεις ότι πλέον, ακόμη και όταν θέλεις να πιεις, σκέφτεσαι πολύ καλά το πόσα ποτηράκια θα πιεις. Δεν θέλεις ποτέ να δώσεις το δικαίωμα σε κανέναν να σε δει ζαλισμένο ή να παραπατάς. Έχει να κάνει, επειδή κάποιοι θα το συνδέσουν με τον αλκοολισμό του πατέρα μου, δεν έχει να κάνει με το να μην με πουν σαν τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας κύριος. Άσχετα τώρα αν μιλάμε για κάτι πολύ ευαίσθητο, και πρέπει να πω ότι ο πατέρας μου δεν γεννήθηκε αλκοολικός. Η υπευθυνότητά του ως άνθρωπος που είχε και το ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ενδεχομένως απέναντι σε αυτό το οποίο είχε συνηθίσει στην οικογένειά του να ανταποκρίνεται, ήταν καθαρά συναισθηματικοί λόγοι. Μάλιστα. Και είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ο λόγος που δεν θέλω να ζαλιστώ εγώ και να με δει κάποιος ζαλισμένο είναι καθαρά για το ότι δεν θέλω να μην έχω τον έλεγχο του εαυτού μου και σε καμία περίπτωση δεν μπορείς όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση να κάνεις πράγματα, αν είσαι πιωμένος εννοώ, που δεν είσαι πιωμένος. Πρέπει να τα έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας, σε όλους μας αρέσει να διασκεδάζουμε ή να είμαστε σε μια συναισθηματική κατάσταση εξαιτίας του ποτού, αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα όπου δεν μπορούμε να τα γκρεμίσουμε όλα και είναι επιστημονικά και αποδεδειγμένο ότι το ποτό δεν σε κάνει να ξεχνάς. Απλά σε περνάει σε μια άλλη κατάσταση που εκείνη την ώρα δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Υπάρχει το κεφάλαιο «Κορίτσια». Περιγράφεις μέσα, νομίζω ότι φέρεσαι λίγο αυστηρά στον εαυτό σου, αν και είσαι πολύ τίμιος. Κάθε άντρας που ξεκινάει να μάθει στη ζωή του τι σημαίνει γυναίκα, τι σημαίνει έρωτας, κάνει λάθη. Νομίζω ότι φέρεσαι πολύ αυστηρά λέγοντας πως έκανα πολλές γυναίκες, έκανα πολλά κορίτσια στεναχωρημένα, γιατί ούτε εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς έκανα. Αλλά θα παραμείνω στο κεφάλαιο της όμορφης... Αυτό το κεφάλαιο με τα κορίτσια το έγραψα πιο ευχάριστο από όλα τα υπόλοιπα. Πιο ευχάριστο από όλα τα υπόλοιπα. Είμαι σίγουρος. Έχω μείνει όμως σε μια κοπέλα... Εννοώ ότι δεν ήμουνα αυτό που θέλω να είμαι σήμερα. Δηλαδή? Και ίσως το έγραψα ως ένα μεγάλο συγγνώμη απέναντι στην οποιαδήποτε κοπέλα είχα συναντήσει. Δεν ήταν 100% συνειδητοποιημένο αυτό το οποίο έκανα. Νόμιζα ότι εγώ ήμουν και κανένας άλλος δεν είναι, αλλά δεν ήταν αυτά τα πράγματα. Και έστω μετά από πολλά χρόνια είναι μια δημόσια συγγνώμη μου. Ναι, μου κάνει εντύπωση γιατί ένιωσες την ανάγκη να το κάνεις αυτό. Είναι σαν να κάνεις κάτι επίτηδες, σαν να πλήγωσες πολύ κόσμο και το έγραψες. Κοίταξε, μπορεί να μην πλήγωσα κάποιες κοπέλες επίτηδες, αλλά πληγώθηκαν. Έχω μείνει σε αυτή την πολύ όμορφη θερμόαιμη κοκκινομάλα που είναι ο έρωτάς σου στο Βόλο. Εγώ ναι. Με τον τρόπο που γράφεις για αυτή την κοπέλα, δεν έχεις γράψει το...